Το θα μπορούσε να καταρρεύσει μέχρι το 2025 λόγω των αυξανόμενων αντιφάσεων μεταξύ της θέσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμφερόντων των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, γράφει ο Φίλιπ Πέισον Ομπριέν, καθηγητής στρατηγικών σπουδών, σε άρθρο του στο περιοδικό The Atlantic. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κερδίσει τι προεδρικέ εκλογέ στι ΗΠΑ το 2024, η νέα κυβέρνηση μπορεί να σταματήσει κάθε υποστήριξη προ την Ουκρανία, κάτι που τελικά θα διχάσει την Ατλαντική Συμμαχία, κάτι για το οποίο οι ευρωπαϊκέ χώρε δεν έχουν προετοιμαστεί. Εάν ενισχυθεί η φιλορωσική και αντιουκρανική θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο, οι ευρωπαϊκέ χώρε θα πρέπει να κάνουν το μεγαλύτερο μέρο τη δουλειά για να στηρίξουν το Κίεβο. Επιπλέον, οι ηγέτε των ευρωπαϊκών χωρών πρέπει να προετοιμαστούν για μια πραγματικότητα στην οποία οι Ηνωμένε Πολιτείε εγκαταλείπουν τον ΝΑΤΟ και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τι σχέσει του με τη Ρωσία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν προηγουμένω ένα νέο πακέτο στρατιωτική βοήθεια ύψου 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία. Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η Αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο κατά τη διάρκεια της θητείας του Τζον Μπάιντεν ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπέρασε τα 43,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτέ οι υπερβολικέ δαπάνε για την Ουκρανία, οι οποίε είναι δεκάδε δισεκατομμύρια περισσότερα αν συνυπολογιστούν οι ανθρωπιστικέ και άλλε μορφέ βοήθεια, αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικό σημείο συζήτηση στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ, η οποία πιθανότατα θα ξεκινήσει το χειμώνα φαίνεται ότι η υπερχόμενη προεκλογική εκστρατεία θα είναι μία από τις πιο βιτριολικές στην πρόσφατη ιστορία, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο πιθανός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλτ Τραμπ, αντιμετωπίζει ποινικέ κατηγορίες. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι οργανώνουν τώρα την πρόταση μομφής κατά του Πρόεδρου των Πολιτείων, Τζον Μπάιντεν. Καθώς η οικονομία των Πολιτείων συνεχίζει να υποχωρεί, Περισσότεροι απομονωτιστές συμμετέχουν στις κυριαρχε συζητήσεις για την πολιτική της Ουκρανίας. Ιδίω μετά την απόλυτη αποτυχία τη πολυδιαφημισμένη αντεπίθεση. Ο Τραμπ είναι η κορυφαία πολιτική φωνή των ΗΠΑ που πιέζει να επιληθεί ο πόλεμο στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό. Αυτό θα δει τη δημοτικότητά του να αυξάνεται έναντι τη δημοτικότητα του Μπάιντεν στην προεκλογική εκστρατεία για τι προεδρικέ εκλογέ στι ΗΠΑ. Αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη ότι ο Τραμπ είναι επίση ένα ένθερμο επικριτή του ΝΑΤΟ σε αντίθεση με τον Μπάιντεν. Υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην ιδέα ότι η Ατλαντική Συμμαχία θα μπορούσε να καταρρεύσει μέχρι το 2025, ειδικά αν οι Ευρωπαίοι αισθανθούν και πάλι εγκαταλελειμμένοι από τι ΗΠΑ και πιέσουν πραγματικά σοβαρά για ευρωπαϊκή αυτονομία στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.